Η δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 6ης Συνόδου Κορυφής της Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία που έγινε στην Αστάνα. Ο Πούτιν μεταξύ άλλων δήλωσε και τα εξής: «Μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Ενέργειάς σας και με τον επικεφαλής της Μπότας, συμφωνήσαμε με την Gazprom και το είπα δημόσια. Εάν η Τουρκία και οι πιθανοί αγοραστές μας από άλλες χώρες ενδιαφέρονται, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κατασκευή ενός άλλου συστήματος αγωγών φυσικού αερίου και τη δημιουργία της Τουρκίας ως κόμβο φυσικού αερίου για πωλήσεις σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες, πρώτα απ' όλα φυσικά σε ευρωπαϊκές», είπε χαρακτηριστικά. Μία ημέρα νωρίτερα στην ομιλία του στο φόρουμ της Ρωσικής Εβδομάδας Ενέργειας, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να μεταφέρει τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου από το Nord Stream στον Turkish Stream. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια απόφαση δικαιολογείται από την άποψη των οικονομικών ωφελών. Επιπλέον, αυτή η διαδρομή είναι πολύ πιο ασφαλής. Θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε τις τιμές σε ένα κανονικό επίπεδο αγοράς, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Παράλληλα χαρακτήρισε υπερβολικό το τρέχον κόστος αυτού του τύπου καυσίμων. Υπενθύμησε επίσης τις πρόσφατες προσπάθειες των Ουκρανικών αρχών να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική επίθεση στον Turkish Stream. Όπως ακούσατε, προσπάθησαν επίσης να το ανατινάξουν. Αλλά δόξα τω Θεώ αυτό δεν συνέβη. Λειτουργεί με επιτυχία, είπε ο Πούτιν.